Ο Ινμπεόμ Χουάνγκ είναι από τους πλέον βασικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και αυτή τη στιγμή το πιο καυτό περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός ξέρει καλά την αξία του ποδοσφαιριστή, τον οποίο έχει στις τάξεις του. Ο Χουάνγκ γίνεται διαρκώς καλύτερος, κάνει ολοένα και περισσότερες δουλειές στο ερυθρόλευκο κέντρο και διαρκώς ανεβάζει το επίπεδό του και την αξία του, ποδοσφαιρικά αλλά και οικονομικά. Και ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται να τον απομακρύνει από το ρόστερ του, αλλά θέλει να χτίσει τη νέα ομάδα πάνω σε αυτόν. Οι Πειραιώτες από το Γενάρη είχαν ξεκόψει κάθε μεταγραφική συζήτηση σε πολλά κλαμπ της Ευρώπης για το χαρισματικό μέσο του, και φυσικά το πλάνο είναι να στηριχθεί απάνω του και στη νέα χρονιά. Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ χρειάζονται σύμφωνα με αναφορές από την πατρίδα του για να μπει ο Ολυμπιακός σε διαδικασία συζήτησης για το ενδεχόμενο μεταγραφής του παίχτη. Ο 26χρονος παιχταράς είχε την περασμένη σεζόν στον Ολυμπιακό 40 αγώνες με 5 γκολ και 4 assist. Ο Μπαντιουγκού Φαντιγκά πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στον Ιωνικό τη σεζόν 2022-2023 ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο νεαρός Άσος μάλιστα βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Αντώνιο Κορδόν εν ώψη της καλοκαιρινής προετοιμασίας των Πειραιωτών, σε δηλώσεις του σε γαλλική ιστοσελίδα. Ο νεαρός χαφ του θρύλου δήλωσε τα εξής: «Υπέγραψα στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2022. Η προσαρμογή μου πήγε πολύ καλά. Χάρη στον γκολ που πέτυχα στο πρώτο μου παιχνίδι, ανακάλυψα ένα φανατικό κοινό, κατακτήσαμε τον τίτλο και έπαιξα στο Champions League. Την περασμένη σεζόν έπαιξα δανεικό στον Ιωνικό για να πάρω περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Έκανα μια γεμάτη σεζόν και δεν φοβάμαι να ρισκάρω για να βελτιωθώ. Δεν μετανιώνω για αυτή την επιλογή. Έπεσα με μεγάλη χαρά κάθε Σαββατοκύριακο. Το να ξεκινήσω ως επαγγελματίας με μια νίκη της Παρή και μπροστά στον κόσμο μας και ειδικά υπό το βλέμμα του πατέρα μου, που ήρθε να με δει για πρώτη φορά, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να ονειρευτώ. Δεν είχε καταφέρει ποτέ να με δει γιατί δούλευε πολύ. Ως παιδί, ονειρευόμουν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για να με δει στην τηλεόραση. Είναι σίγουρα η πιο όμορφη στιγμή της νεανικής μου καριέρας. Για να κερδίσεις θέση στην Paris Saint-Germain, πρέπει να είσαι πολύ ταλαντούχος και πολύ όριμος. Μου όλοι είπαν μερικές ιδιότητες για να ελπίζω να το πετύχω.